Δεν είναι ο Μάκης, παιδάκι μου. Λες να είναι ο Μάκης. Λες να μας έχει πάρει στο κατόπι. Για ποιο λόγο. Να σου πω κάτι. Ο Μάκης έχει ασχοληθεί με το θέμα ρουλέτα, έχει βγάλει τίποτα βρώμες. Όχι. Πάμε στη ρουλέτα. Πάμε ρουλέτα, λες. Ξέρω εγώ, πάμε. Πάμε αλλά γιατί αυτό. Υπερβολή μου, παράνοια είναι. Δεν είναι παράνοια, αγάπη μου. Πάμε, πάμε να χαλαρώσει λίγο και εγώ. Δεν μπορώ με αυτό το πράγμα. Του μοιάζει, πάμε, του μοιάζει, του μοιάζει. Ρε Φοδωρή, με το πουρο, με ντουμάνια σας πια, για όνομα του Θεού. Κάτσε τώρα, έτσι είναι το στυλ. Τι ψωνάρα, τι ύφος. Σιγάρε κλιντίσγο, είσαι μεγάλος. Το 21 βάζεις. Ναι. Το ύφος σου είναι... 21 κόκκινο. Αχα μου, κερδίσαμε, 21. Φέρε. Και πουρο και χωρίς πουρο βλάχος έχεις μείνει. Τα έχεις καταστρέψει όλα, εδώ κοίτα. Πείτε του κι εσείς. Αγάπη μου, να σου πω κάτι. Έχω μία έμπνευση τώρα, να ποντάρουμε στο ένα. Όχι ρε αγάπη μου, έχω, άσε με, έχω διέστηση. Όχι. Ρε μωρό μου, άκου να σου πω. Περίμενε, καταρχήν μη φωνάζουμε. Πόσες φορές έχω πει ότι έχω και κληρονομικό χάρισμα, μου έρχεται. Ναι, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, βάλε το. Μου έχει έρθει το τιέρ. Τι τιέρ, τι είναι τιέρ. Ρε αγάπη μου, το τιέρ παίζω 12 νούμερο, του κόσμου τα λεφτά παίζω, δεν μπορώ να παίξω πονάκι. Το ένα. Ένα κόκκινο. Ορίστε, ήρθε το ένα. Το βλέπεις. Καταλαβαίνεις, τα κερδίζαμε τα χωνες στο ένα. Αφού σου λέω είχα έμπνευση. Εντάξει, αγάπη μου, συγγνώμη. Μα είχα έμπνευση, γιατί δεν εμπιστεύεσαι τώρα ένα ποτέ νούμερο. Μια διέστηση που έχω, ποτέ. Έχουμε ένα νούμερο και τα βάζω όλα τώρα. Περίμενε. Άσε με. Γρήγορα. Το χάσα, δεν μπορώ. Γιατί τώρα, τι χάρισμα τώρα. Το χάρισμα δεν φεύγει. Δεν είναι για χόρτες το χάρισμα. Όταν έρχεται, είναι φλας. Τιέρ. Άντε πάλι τιέρ και ξετιέρ. Θοδωρή, αυτός εδώ ο τύπος δίπλα χάνει πολλά ώρα. Εντάξει ρε αγάπη, άστα να κάνει τη δουλειά. Μα ξέρεις γιατί γίνονται τελευταία και αυτοκτονίες και δεν το βλέπω και κάπως κίτρινος. Να, όχι κάνει, κατάλαβες τι εννοώ. Να σας πω κύριε, συγγνώμη που επεμβαίνω, χάνετε πολλά. Μέχρι στιγμής έχω χάσει ένα σπίτι στη Λευκάδα. Ένα σπίτι στη Λευκάδα. Και τώρα τι χάσατε. Έχω και τρία μαγαζί. Αυτό τι μαγαζί. Το πρώτο μαγαζί έφυγε τώρα. Και έχω άλλα δύο μαγαζί. Βίντεο κλαμπ, έχασε το βίντεο κλαμπ. Βίντεο κλαμπ, μάστε, κάτσε. Όχι δεύτερο μαγαζί, μην το κάνω. Έχουμε κάνα μαγαζί. Αυτό το μαγαζί θα το πειράξω. Ό,τι και να τώρα πρέπει να παίξω για να ρεχθώ. Κάτσε από την κάτσε. Πω, τι είναι αυτό. 32 από εκεί. Πάει και το δεύτερο μαγαζί, με έχασε κι εσύ. Καλά, εγώ τι χάνω. Αυτό το μαγαζάκι, εγώ λέω να έχουμε ένα μαγαζί για σιγουριά. Δεν άστον τώρα πειράτε. Αυτό τι μαγαζί είναι. Άσε τώρα τι μαγαζί είναι. Σούπερ μάρκετ. Δέκα μαύρο. Το πήραμε! Πήραμε τα μαγαζιά πίσω! Όχι, τώρα πήραμε το σπίτι στη Λευκάδα. Α, στη Λευκάδα το πήρε. Καλό σπίτι είναι στη Λευκάδα, ε! Πρώτο στο κύμα. Στο κύμα, μπράβο. Μας χρωστάτε ένα βίντεο κλαμπ, ε! Μαύρο. Εντάξει είμαστε τώρα, μην παίζουμε άλλο, έτσι. Όλα μέσα. Όλα μέσα. Είναι αρρώστια αυτό. Αυτό είναι αρρώστια. Δεν είναι. Δεν είναι normal. Κατάλαβα, γιατί γύρι. Όλη η περιουσία σου είναι αυτή τώρα. 32. Κάνεις όλα. Άλλο μαγαζί σπίτι δεν υπάρχει. Κύριε, είστε καλά. Και το είπα εγώ. Μαύρη γραβάτα είδα. Τι. Η γραβάτα μου το φταίει. Η γραβάτα σου φταίει. Κοίτα να δεις τώρα. Και έχει και ρίγες, δεν είναι. Είναι αρρώστια αυτό. Να πάνε του το πει κάποιος. Μην πάεις εσύ. Τι που μην πέσεις εσύ. Άστοση. Χάσατε πάλι, α. Έχασε. Δεν πειράζει, το εξάρτημα. Ποιο εξάρτημα, αγάπη μου. Έχεις χάσει 300 ευρώ. Φτάνει πια. Από πού γρήγορα μοιράζει. Κι άλλο. Από πού είσαι. Από τη Ρωσία. Ω, από τη Ρωσία. 17. Κι άλλο. Άντε πάλι έχασα. Το ξαναχάσατε. Α, ένα κι εγώ. Τι κάνεις, παιδάκι μου, να κι εσύ. Κι άλλο. Κι άλλο. Δεν σας θέλει καθόλου απόψε. Δεν πειράζει. Αλλού χάνω, αλλού θα κερδίσω. Παιδάκι, μόνο στις φιλοσοφίες. Το 16, εντάξει. Ποιο 16, παιδιά. Αυτή μπορεί να ξεπλένει βρώμικο χρήμα. Εσύ τι κάνει, τι ξεπλένεις το μισθό σου. Να σας πω, κύριε, μην του δίνετε άλλο. Έλα, βρε. Μην του δίνετε άλλο. Όχι, μην φτάνει, γιατί δεν είναι άνθρωπος.
Αγάπη μου, πω ήρθα, με φτάσαμε. Αγαπούλα μου, τι ωραία ιδέα είχες να φύγουμε δύο μέρες. Να βρούμε σε αυτό το απόμερο χωριοδάκι, πώς γουστάρω. Α, τώρα θα το δεις που θα βγούμε, εγώ θα πω πλάκα. Τι όμορφο μέρος είναι, έχει μόνο 12 κατοίκους, ε. Αλήθεια. Μόνο. Ρίση Θοδωρή, αυτή η Αθήνα, πώς την αντέχουμε άλλο. Τι πόλη έχει γίνει. Αβίωτη είναι, αβίωτη είναι. Και τι στρες. Το κυκλοφοριακό, το ένα, για να πας μόνο Φιλαδέλφια Χαρνών, μετά θες χάπια, δεν μπορείς να ηρεμήσεις. Φιλαδέλφια, τι δουλειά έχεις εσύ στη Φιλαδέλφια? Δανείζομαι μια διαδρομή, ρε μωρό μου. Ξεκόλα, ακόμα το στρες Αθήνας έχεις. Ποιο μωρό, ποια διαδρομή? Ένα παρκάρισμα να σου βγει λάθος, πρέπει να πάρεις ηρεμιστικά για να συνέλθεις. Και θόρυβος παντού, βουν, βουν, βουν. Θέλω να σου πω τώρα κάτι. Το ξέρεις ότι έχει γίνει μια έρευνα που λέει ότι ένας άνθρωπος που ζει 24 ώρες το 24ωρο στην Αθήνα βάλετε από έναν διαρκή συνεχή βόμβο. Βόμβο. Δεν ησυχάζεις ποτέ, έχεις ένα βόμβο. Τι είναι πόλη. Αυτό. Αυτό το πράγμα ξυστήνει για τα νεύρα του ανθρώπου. Ο συνεχής βόμβος. Ενώ εδώ όμως, αγάπη μου, αγάπη δεν μου, θα ακούσουμε τίποτα γιατί είμαστε στην άκρη του Θεού. Άκου αυτή την ησυχία, πεθαίνω, άκου. Α, θα σε πάω στην ταβέρνα του Μπαρμπαθόδωρου. Ναι. Κάτι κοψίδια. Θα τρελαθεί. Πεθαίνω στην πίναξε στη θαγούσταρα. Τώρα να φάμε έτσι τζατζίκια, κοψίδια, φουρνοπατάτες. Έχει, πεθαίνω. Ντόπιο κρασάκι. Κάτσε να ρωτήσουμε μέχρι τι ώρα κρατάει αυτή η ταβέρνα. Μήπως. Ναι, γεια σας. Είμαστε αυτοί που ήρθαμε πριν λίγο. Μέχρι τι ώρα μπορούμε να πάμε στην ταβέρνα του Μπαρμπαθόδωρου? Έχει κλείσει. Άντε καλή. Έπαθε εγκεφαλικό, λέει ο κύριος αυτός. Σοβαρά. Ποιος? Ο Μπαρμπαθόδωρος έπαθε εγκεφαλικό. Και είναι στη Λαμία. Στη Λαμία το πήγανε. Ω, τον καημένο, τον φουκάρα. Μάλιστα. Να σας πω, σε περίπτωση που εμείς όμως πεινάμε, τι μπορούμε να. Υπάρχει κάτι σε εσάς στο ξενοδοχείο, γιατί εδώ πού να βρω? Δεν έχετε τίποτα? Στη Λαμία μόνο. Εντάξει. Εντάξει, εντάξει. Τι να πω, θα δούμε τι θα κάνουμε, ναι. Ούτε τόστ, καμιά ομελέτα, τίποτα. Ασθενείς και οδηπόρους όλους στη Λαμία τους θέλουν, ναι. Επιβεβαιωμένο. Ευχαριστώ, γεια σας. Ακούς, τίποτα, μόνο στη Λαμία. Πω, Θοδωρή μου, αγάπη, πάμε Λαμία, μωρό. Τι λες, με αγάπη τώρα. Μα πότε πεινάω. Εκεί τι θα κάνω εγώ τώρα, θα πω στο αυτοκίνητο κάνω 40 χιλιόμετρα στροφές για να πάω στη Λαμία από εκεί που θα... πεινάω. Έλα, μωρό. Ξέχασε το τώρα. Μα δεν μπορώ να το ξεχάσω, γιατί θα πάθω καούρα εγώ άμα δεν φάω. Τώρα. Κάτσε εδώ να κουλάρουμε λίγο. Μα εγώ δεν μπορώ να κουλάρω νηστικιά, νηστικιά, παθαίνω υπερένταση. Ναι, και εγώ όμως, αγάπη μου, δεν μπορώ να οδηγάω τώρα 40 χιλιόμετρα. Έλα, ρε, αγάπη, πετάξω να πάμε Λαμία, να, πετάξω, να πάμε μωρά, κάτι. Είναι με δυνατόν, είσαι με τα καλά σου. Ακόμα δεν ήρθαμε, ρε Δήμητρα, και θα με βάλει μέσα στα αυτοκίνητα. Με μόνο την πάρτι σου. Δεν οδηγά ποτέ, εγώ οδηγά. Πάνε, μην κάνει σαν τρελό. Μην κάνει σαν τρελό, εντάξει. Άμα είναι να σε πάω στη Λαμία να σου κάνουν ηλεκτροσόκ. Δεν τη γλιτώνεις στη Λαμία. Κάποιος θα κάνει ηλεκτροσόκ εκεί. Μεγάλη πόλη είναι. Μην τα τρως καρδιά μου αυτά τα τυροπιτάκια. Είναι μια εβδομάδα στην τσάντα. Θα έχουν χαλάσει, πίστεψέ με. Λες να έχουν χαλάσει. Ρε μωρό μου, χαλάει το τυρί. Σοπα, τα είχα ξεχασμένα εκεί μέσα. Να χαλάνε. Κοίταξε τον αρε. Το ρισκάρεις αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν πεινάω. Εγώ γιατί δεν τρώω, νομίζεις? Θες να τα φας? Ναι, φάτα. Τι να πω. Και μήπως δεν στο έπαρε, αγάπη μου, το τυρί είναι χαλασμένο, αγάπη μου, ήρθες. Είσαι ξεροκέφαλος άνθρωπος. Να τους. Τα άντερά του έχει βγάλει. Ωραία εκδρομή, μπράβο. Καρδιά μου, γλυκιά μου, αγαπούλα μου, πώς είσαι, μωράκι μου? Χαλιά μου. Ματάκια μου, γλυκά. Έχεις όμως πολύ μεγάλη ευθύνη, Θοδωρή. Σούπα το τυρί δεν είναι εντάξει. Έτρωγες. Αχ, αγάπη μου, ξεροκέφαλη αγάπη. Ρε Θοδωρή, συγγνώμη, τι είπα τώρα? Έκανα κάτι και σε έφυξε. Α, εντάξει, γιατί νόμιζα ότι πάλι παρεξηγήθηκε. Ξέρω, Θοδωρή, είναι παράξενος άνθρωπος κιόλας.
Όλο τώρα λέει αυτή και όλο στο ίδιο σημείο. Τώρα αυτή προσπαθεί να έρθει σε όργασμο, Άκαημεν. Τη λυπάμαι, τόση ώρα υποφέρει. Ταλαιπωρείται. Άστο βρε αγάπη μου, αφού δεν σου βγαίνει, άστο! Τι κάνεις ρε αγάπη, τι πράγματα μπορώ. Τι πράγματα είναι. Τώρα ταλαιπωρείτε, ταλαιπωρεί και εμάς, δεν μπορώ. Και εγώ να χαλαρώσουμε ήρθαμε. Ναι, τώρα άρχισε να μου τη δίνει και εμένα όμως. Έτσι μπορεί να πάω μέσα να πούμε να το βοηθήσω. Τι να, ποιον να βοηθήσω. Τον άνθρωπο, αφού δεν ξέρει που του πάντα τέσσερα. Α, μου γνώστησε, η δήμονα. Ναι, γιατί σ' άφησα από εσένα ποτέ έτσι, τόση ώρα. Εντάξει, τόση ώρα. Εγώ επιταχύνω μόνη μου, γι' αυτό. Επιταχύνει μόνη της. Ναι. Λουίση Ζωρή, κρυώνεις. Πού δεν κρυώνω, αγάπη μου, τουρτουρίζω. Πω, να σου πω κάτι. Αυτό τώρα τι σύστημα είναι εδώ πέρα σε αυτό το πράγμα να κλείνουν 10 η ώρα τα καλοριφέρ. Εντάξει, αγάπη μου, δεν είναι καλό ο καιρό. Εγώ τουρτουρίζω από το που έκανα με το πριν. Ωχ, Θεούλη μου. Να σου πω, ρε μωρό. Έλα, αγάπη. Βγάλε το μπουφάν σου, ρε αγάπη. Βγάλε το μπουφάν σου. Έχει πάρει τώρα. Αφού πήγαμε και αγοράσαμε αυτά τα ωραία, τα εσόρουχα, τα. Μα τα σεξι να πούμε δεν μπορούμε να τα δούμε κι εμείς έτσι χορεμένα λίγο φέρει πριν. Λίγο κρυώνω. Ένα θα ζεσταθείς για να ζεσταθούμε το κάνουμε αυτό, έτσι, να ανάψουμε λίγο. Έλα βγάλε το βέλτο. Περίμενε γιατί κρυώνω. Έλα μωρό μου, έχει πολύ κρυό. Ωραία. Α, παγωνιά. Βγάλε κι αυτό, βγάλε κι αυτό. Τι μωράκι μου, και αυτό. Ναι ρε μωρό μου, βγάλε το. Βγάλε τον αφανόν, σήκω πάνω, χόρεψε, κάνε. Μα τι να χόρεψω, ρε Θεοδωρή, κρυώνω! Με την κίνηση θα ζεσταθείς, ρε αγάπη. Μα τι να κάνω, δεν μπορώ εγώ να κρυώνω και να χορεύω. Έλα, βγάλε το, χόρεψε λίγο, άντε, πώς θα το. Α, αυτό είναι, μπράβο, έλα, ταρά. Ταρά, τι κάνεις. Λοιπόν, έχω μια ιδέα. Τι ιδέα. Σούπερ, περίμενε. Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα τι θα γίνει όργιο. Έχω ένα όργιο υπόψη που να κάνουμε. Λοιπόν, κοίτα. Έλα από κάτω. Τώρα είναι σαν να έχω κάνει επίσκεψη στο νοσοκομείο, σε άρρωστη. Δηλαδή, με συγχωρείτε, πώς το καταλαβαίνεις, εσύ να είσαι με τον μπουφάν, εγώ να τουρτουρίζω για να τη βρεις εσύ. Σε παρακαλώ τώρα. Είναι αυτή η ισότητα των δύο φίλων, είναι αντιμετώπιση του άντρα προς γυναίκα που σέβεται αυτό. Είναι αυτή η γυναίκα την πας εκδρομή. Ξυπνήστε. Τι έγινε. Ήρθα να καθαρίσω. Μα τι. Συγγνώμη. Μα είναι 7:30 ώρα. Καλά. Συγγνώμη. Θα περάσω αργότερα. Πώς μπήκε αυτή τώρα. Το δωρεί. Τι είναι. 9:30 ώρα. Μήπως ενοχλώ. Αχ, ναι, δεν έχουμε. Πρέπει να αλλάξω τα σεντόνια. Μα δεν έχουμε ακόμα ξυπνήσει. Είμαστε εκδρομή. Να έρθετε μετά. Ωραία, πέστε μου πότε θέλετε να έρθω. Ελάτε μια ωρίτσα, δύο. Εντάξει, συγγνώμη. Άντε. Τι θα γίνει, θα ξυπνήσετε 12 η ώρα. Τι έγινε τώρα, 12 είναι. 12 η ώρα, όλοι οι άλλοι έχουν ξυπνήσει. Ναι, αλλά εμείς τι φταίμε τώρα, θέλουμε να κοιμηθούμε γιατί είμαστε πτώματα, εκδρομή έχουμε πάει. Μα θέλω να αλλάξω τα σεντόνια. Εντάξει, μετά όμως, εμείς είμαστε αυτή τη στιγμή. Διακοπές είμαστε, κυρία μου, γιατί μας ενοχλείτε. Έλα, ρε Δημήτρα, ρε αγάπη μου. Τι φοχημάμαι, αγάπη, τι φωνάζεις. Με κοιμάζεις την κυρία, εγώ. Τι τσομπαναριό είναι αυτό, ρε παιδί μου. Με το μπουφάν κοιμήθηκες εσύ, εσύ είσαι ο τσομπάνος. Τι εγώ είμαι τσομπάνος, ρε αγάπη, αφού ξερνούσα χθες όλη τη μέρα, με το έκανα, πάγωσα. Είναι και άρρωστος και έχουμε έρθει και διακοπές. Τι θέλει αυτή εδώ τώρα. Τι θέλετε μα τώρα. Μα εγώ δουλεύω, θέλω να καθαρίσω το δωμάτιο. Μόνο το δικό σας έχει μείνει και περιμένω πότε θα σηκωθείτε. Εντάξει, τώρα θέλω να σηκωθούμε. Μα φύγε από εδώ τώρα. Μην μιλάς έτσι. Μην μιλάς έτσι. Πόρα, τι άσχημα που πέρασα, γάμο. Τι σηκώ πάμε αυτό. Με τα ρούχα κοιμήθηκε. Πω. Εδώ χωράω. Εδώ, μωρό μου, χωράς άνετα. Ναι, δεν νομίζω να χωράω. Χωράς! Χωράω. Αφού είσαι καλό στο παρκάρισμα, μωρό μου. Έλα, 3 ώρες, δεν θα βρούμε άλλη θέση. Εντάξει, ψάχνουμε. Εσύ κοίτα τώρα λίγο για να. Δεν θα ξαναβρούμε, έλα, θα σε βοηθήσω εγώ. Λοιπόν, έλα. Περίμενε. Λοιπόν. Εντάξει, βλέπεις. Περίμενε. Έλα, είσαι εντάξει.
Έλα. Ωρε γαμότο. Τι είδε, χτυπήσαμε. Το χτύπησε αυτό. Ρε Δήμητρα, πού κοιτάς εσύ? Πίσω. Τι πίσω, πίσω κοιτάω εγώ, ρε αγάπη μου. Αφού πηγαίνει πίσω τα μάξι, πίσω τα κοιτάω. Εσύ μπροστά σου. Μπρος, έπρεπε. Ε, πού έπρεπε, ρε αγάπη μου. Βγες έξω. Περίμενε. Βγες έξω. Ναι, ναι, ναι. Βγες να μου λες, αν το χτυπήσω εδώ. Περίμενε. Καταρχάς του κάνα ζημιά. Περίμενε. Όχι από εκεί. Όχι από εκεί, απ' την άλλη. Από πού? Από εκεί έκανα ζημιά. Δεν έχει τίποτα. Λοιπόν, βλέπε τώρα. Βλέπε, μην χτυπήσω εκεί. Πρόσεχε. Ναι, έλα. Πήγαινε. Οχ. Μα έλα εδώ. Έλα εδώ, έλα εδώ, γιατί με έχει εκνευρίσει. Πάμε αλλού. Εδώ δεν μπορεί να παρκάρει. Δεν χωράμε, έτσι μα τσίμα. Ε, μα το είπα ότι δεν χωράμε, ρε αγάπη μου. Αυτό, πες, αλλά πού να δω. Έχει πάρει και δεν έχει πάρει. Σου πάρει πλοίο. Σου είπα, ένα μικρό αυτοκινητάκι χρειαζόμαστε. Τι είναι αυτό το πράγμα που πήραμε. Σιγά, θα με σκοτώσει. Κάτσε ρε Θοδωρή να δούμε πού πάμε. Πού είναι, για δες εδώ τι λέει, τι λέει. Που, α, εδώ λέει πλαπούτα. Πού είναι η Φραγκοκλησιάς ρε γαμότο μου. Περίμενε ρε αγάπη μου να ρωτήσουμε έναν άνθρωπο. Για ρωτά εδώ. Που, να, να, για σταμάτα. Γεια σας. Θα θέλαμε, η οδός Φραγκοκλησιάς μήπως ξέρετε πού είναι. Α, κοκάλωσε, δεν απαντάει καθόλου. Φραγκοκλησιάς. Από πού είστε εσείς. Αλμπάνια, Αλμπάνια. Καλά κρασιά. Έλα ρε Θοδωρή, μην φεύγεις, να πούμε ένα ευχαριστώ στον άνθρωπο. Επειδή είναι Αλβανός, δηλαδή, ντροπή. Κάπως να φερθεί σαν άνθρωπος. Πού είναι τώρα. Κάτσε εδώ, θα στρίψω τώρα να μου πεις εδώ τι λέει. Πού, για να δω. Να πάρουμε αυτό το δρόμο. Εδώ, πού. Εδώ. Κανάρι λέει εκεί. Αλλά. Κανάρι. Έλα να ρωτήσουμε έναν άνθρωπο. Για ρωτά εδώ. Για ρωτά. Γεια σας. Να σας πω, η οδός Φραγκοκλησιάς είναι κάπου εδώ γύρω μας, είπαν, αλλά πού ξέρετε. Νίδια, μια ρωσούμια γκζετόγιας. Δεν ξέρω πού είναι. Έλληνας είστε εσείς. Είστε τουριστών Σπόλσκι. Έχεις ξεχάσει τη γλώσσα σου, δεν ακούς πώς μιλάει. Καλά, μη φωνάζεις. Ευχαριστούμε καλά, πολύ, ευχαριστούμε. Αμάρε, Θοδωρή, μη μιλάς έτσι. Καταρχήν κοντεύω να ξεχάσω τη γλώσσα μου. Έχω να δω Έλληνα εδώ και τρεις μέρες. Όλο ξένοι είναι. Τι να κάνω κι εγώ. Πρέπει να έχουμε μωρέ αυτό το χάρτη που έχουν οι ταξιτζίδες. Κάτσε να ρωτήσουμε τα κορίτσια εδώ, τα κορίτσια. Για ρωτά τα κορίτσια. Κορίτσια, να σας πω κάτι. Ψάχνουμε την οδό Φραγκοκλησιάς, πώς ξέρετε πού είναι. Αριστερά. Όχι, δεξιά. Μάλιστα. Ναι, από με λίγο σιωπή. Ευθεία ή δεξιά. Μπράβο. Περίμενε. Μπράβο, από πού είστε για να ξέρουμε μήπως μας στέλνετε τα λαντάλα. Είμαστε Ουκραίνα. Ευχαριστούμε, γεια. Ουκρανία. Και η Ουκρανία εδώ πέρα έχει έρθει. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Εγώ φοβάμαι ότι δεν τη βρούμε τη Φραγκοκλησιά στο τέλος. Μα δεν υπάρχουν πια Έλληνες στην Αθήνα. Εγώ άλλο φοβάμαι. Εγώ φοβάμαι ότι τελειώνουν οι Έλληνες. Ρε αγάπη μου, να κάνουμε ένα παιδί. Ένα παιδί να υπάρχει ένας Έλληνας ακόμα. Δεν γίνεται. Απειλούμαστε σαν έθνος. Αυτός είναι Έλληνας. Μαύρος είναι. Εδώ είναι, έτσι το βρήκαμε. Εδώ, ναι. Την Αγίση Λάου. Αυτή είναι, νάτι. Βρήκαμε την Αγία Σιλάου, επιτέλους ρε παιδί μου, και έλεγα εγώ κάπου εδώ είναι. Ρίφε, προχώρα. Μη σταματάς. Γιατί? Προχώρα, θα κάτσε σου το 25. Το 25 εδώ είναι. Ας το 25, προχώρα, υπάρχει λόγος. Προχώρα. Πού να πάω? Προχώρα. Γιατί αγάπη μου, τι. Υπάρχει πίσω ένα αυτοκίνητο. Το βλέπεις πίσω, ένα κόκκινο. Να. Ένα τζιπ. Ξέρεις πόση ώρα μας ακολουθεί. Μας ακολουθεί εμάς. Γιατί το ξέρεις? Προχώρα, δεν ξέρω, προχώρα. Ποιος είναι αυτός? Δεν θα το ρίξεις, στρέψα να δούμε. Αυτός με τα μαλλιά. Έρχεται πάλι, ναι. Ναι, το βλέπω. Το βλέπεις? Τι είναι αυτός, παιδί μου? Δεν μου λες, θα το ρίξεις καμιά γκόμενα εκείνο ο άντρας της. Τι είναι αυτό? Εκώ στις μαλακίες τώρα, λέγε τι είναι. Δεν ξέρω τι είναι, μας ακολουθεί πολλή ώρα. Μας ακολουθεί, γιατί έγινε. Κάτσε, στρίψω από εδώ να δεις. Στρίψε. Να δεις, πάει αυτό. Για να δούμε. Έρχεται. Τι είναι αυτό τώρα? Όπου, να σου πω, στρίψε κάπου κουφά. Στρίψε κάπου να το μπερδέψουμε, να δούμε. Έρχεται όμως, το βλέπω. Έρχεται. Κάτσε, θα ανεβώ από εδώ πάνω. Για ανέβα. Έρχεται. Εδώ αποκλείται. Στρίψε κάπου παράνομα, αν μπορείς να βρεις ένα μέρος για να δούμε. Να πάω ανάποδα. Πήγαινα ανάποδα, ναι. Πες μου κάποιο, το ξέρεις εσύ αυτό? Το ξέρω ρε παιδάκι. Τι είναι αυτό ρε παιδάκι? Καταλαβαίνω. Είναι πολύ ώρα. Για να πω εδώ αριστερά. Για πες εδώ, πες αριστερά, πες. Πες αριστερά. Έρχεται. Α, γυρίζει και πίσω. Τι γίνεται τώρα, μας ακολουθεί ακριβώς από πίσω μας. Να κατεβώ μωρέ τώρα να το ρωτήσω ποιος είναι και τι θέλει. Όχι. Σίγουρα ρε Θεοδωρή, δεν έχεις κανένα επόμενα. Του πω εγώ. Ρε, κόστη βλακία. Κάτσε να δούμε τώρα. Για πήγαινε αλλιώς, πήγαινε. Κάτσε, μην κοιτάμε κιόλας. Κοιτάμε αυτός τώρα την κολλά. Για να δω, έστρεψα. Έστρεψες. Έρχεται. Όχι. Όχι. Εντάξει. Δεν έρχεται. Πήγαινε. Εντάξει.
γίνεται. Ξέρεις τι, έφαγα κόλλημα, λέω. Δεν μπορεί τόση ώρα. Από τη Μεσογείο, από πίσω μα συνέχεια. Ναι, η Αγισιλάου τώρα που είναι, μπορεί να μου πει. Α, δεν ξέρω που είναι η Αγισιλάου. Δεν ξέρει, Αγισιλάου. Κάναμε δύο ώρε να βρούμε την Αγισιλάου. Τώρα με την παράνοια σου μα ακολουθεί. Δεν ξέρω, εγώ τρόμαξα. Ωραία, βγάλω το χάρτη τώρα. Τι. Δεν ακούω. Ναι. Έλα, Μάκη. Και δεν ξέρω, κάτι έχει πάθει το αυτοκίνητο. Άκουγε ο Θοδωρής ένα βζουν και έχει βγει έξω να το δει. Να τον πάρει σε λίγο, να σε πάρει αυτός. Τώρα περίμενε, είναι επίγον, περίμενε. Θοδωρή! Θοδωρή! Περίμενε, μωρέ, δεν ακούει. Θοδωρή! Ρε, Θοδωρή! Τρελό είσαι, παιδί μου! Τρελό, Μάκη, είναι χαζός ο φίλος σου! Ναι, μωρό. Έλα, αγαπούλα μου, σου λέω θέλω τσίσακ. Σταμάτα κάπου, δεν μπορώ άλλο. Τσίσακι μου θέλει τσίσα, περίμενε, κάνε λίγο υπομονή. Τι, μου λες υπομονή, πολλή ώρα. Και όλο μου λες θα βρούμε ένα καλό σημείο. Πού? Ναι, αγάπη μου, δεν μπορώ, περίμενε λιγάκι. Δεν μπορώ, εδώ που να σταματήσω. Να, αυτό εδώ σταμάτα, δεν μπορεί να. Πού θα κατουρίσει εδώ, αγάπη μου, ούτε ένα δεντράκι δεν έχει. Θα δουν όλοι τον κόλο σου, δεν κάνει. Έλα, αγάπη μου, θα το κλέψω εγώ πίσω από ένα αυτοκίνητο. Τι θα το κλέψει, ρε παιδί μου, δεν κλέβεται. Κάνε υπομονή, θα σου βρω. Θοδωρή, να σου πω. Ναι, μωρό μου. Να, εδώ, όχι, σταμάτα. Κάτσε, πού θα παρκάρω, εδώ έχω όρθω το αυτοκίνητο από πίσω. Θα κάνω πίσω από το αυτοκίνητο. Έλα, ρε Δήμητρα, δεν σε παρακαλώ. Κάτσε, κάνε λίγο υπομονή, περίμενε. Μα δεν μπορώ. Ρε, όλο το αυτοκίνητο σε πιάνει, ρε παιδί μου. Κάνε ένα πράγμα απίστευτο. Μα αυτό τι το να κάνω, αφού με πιάνει, τι να κάνω. Τι να κάνει, ξέρω εγώ. Δήμητρα, να σου πάρω ένα καθετήρα, να τον έχουμε στο αυτοκίνητο να πει και με ένα ήσυχο να πει. Πολλά αστιάκια λε. Εδώ! Τα μάτια σου και τα στροπάνω, Θεέ μου, αχ να μην τελειώνε ποτέ η ώρα ετούτη, Θεέ μου, αχ να μην τελειώνε ποτέ η ώρα ετούτη, Θεέ μου. Πα 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 Δηλαδή, θα σκοτωθούμε. Έλα, φίλαμε. Θα σκοτωθούμε με θερμό σάντα σε εγώ. Έλα, ρε Θοδωρή, για όνομα του. Μα δεν μπορώ, αγάπη μου, να συγκεντρωθώ στην οδηγή. Μα είναι δυνατόν να σου κάνω έτσι και να γαργαλιέσαι. Πότε δεν έκανες έτσι. Πώς δεν έκανα ποτέ. Μα τώρα τι ξενεροσχέσεις είναι αυτές. Σοβαρά μιλάς τώρα. Ναι, άσε με τώρα. Τι θύμωσες. Ναι, είμαι θυμωμένη, γιατί όλο κοιτάς μπροστά και τι θα πάθουμε. Τι θα πάθουμε, ναι. Τι θα πάθουμε, θα τρακάρουμε, μωρό μου, τι θα πάθουμε. Πλάκα κάνει. Όχι. Θύμωσε. Ναι. Ναι, είμαι θυμωμένη. Τι να σου πω, αγάπη μου, καλύτερα θυμωμένη παρά μπαταρισμένη. Καλά, άντε.